όλων Θεού Άγιοι κλείσι λαβώντες προσευαρέστηση αυτού πάντα πράξαντες ο στρατηλάτα ένταξε και τύρωσινε Άγιοι Θεόδωροι αμυλόμενοι ζήλο Αμφόοι Θεού Άγιοι κλείσι λαβώντες προσευαρέστηση αυτού πάντα πράξαντες ο στρατηλάτα ένταξε και τύρωσινε Άγιοι Θεόδωροι αμυλόμενοι ζήλο αμφοιξιώθηκε μαρτυρίου γενναίου Διός συνόντεν γίνεν ουρανή υπέρ ημών Κύριο πρεσβεύεται. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρηση των θεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, πρόσκομαι. Αυτός επί θαλασσών ενθεμελίωσεν αυτήν, σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, πρόσκομαι. Αδελφοί Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομιέστε, κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαμε ως σοφών αρχιτέκτων θεμέλιων τέχνικα, άλλος δε επικοδομή, έκαστος δε βλεπέτο πως επικοδομή, θεμέλιον γαράλων ουδείς δύναται φύνε παρά το κείμενον. Ως εστίν Ιησούς Χριστόν, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Σοφία όρθια ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα θέσω. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Υπέν ο Κύριος πάσος της ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιοι αυτούς. Ομοιώσω αυτόν ανδρή φρονίμω, ως πισοκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν και κατέβη η βροχή και ήρθον η ποταμή και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ούκ έπεσε δε θεμελίω το γάρ επί την πέτρα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άλλος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιαστήνε το ειδωρτού το
τη δυνάμη και επιφυτίση και ενεργία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ του έργου των χειρών ημών του ασάλευτον εδραστήνε τούτο επί την πέτρα της πίστεως και ταχύ. Και εσύ ως εις πέρας Αθήνε του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ των ψυχών των αημνήστων διδασκάλων του γένους ημών και των μεγάλων ευεργετών της παιδείας αυτού του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε Λέησον. Σαν τη λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε Λέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης ελπούς του δεσπίτης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σε Κύριε. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα Χριστού. Παλάσιμον τον Κύριο κλείνομαι. Σε Κύριε. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιάσεις τα ύδατα και ευλόγησον πάντες ημάς τους δια της πλήσεως του εαυτόν αυχένος σημαίνοντας που της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της πλήδατος τούτου μεταρρύψεώς και κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγαρίο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι και τον Άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι μην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Την κληρονομία σου, δικαστής ασεβές, κατέναντιον δωρούμενος και των σοφυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, δικαστής ευσεβές κατέναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, δικαστής ευσεβές κατέναντίον δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σών δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε την ευλογία σου άκραντε. Του Κυρίου Δεϊθώμε. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα. Ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός, ο Ριθμός των Ζηλών. Τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού του τρόπου. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Θεοδόρου του Πύρονος και Θεοδόρου του Στεοπιλάτου,
και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αδελφούς και φιλάνθρωπους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Να ζήσετε, επιτέλους βλέπουμε και κάτι να ξεκινάει. Μια εποχή που όλα γκρεμίζουν, εδώ μπαίνει ένας σπόρος, πέφτει ένας πολύς λόγος. Θέλω όμως έτσι να εκφράσω τη χαρά μου και εγώ με πολύ χαρά ήρθα για να αισθανθώ ότι λίγο κάτι αρχίζει. Καλό είναι αυτό και αυτό που έλεγε η προσευχή, να έρθει ταχαίως εις αίσιον πέρας. Αυτό και ευχόμαστε κύριε Δήμαρχε, γρήγορα να τελειώσει και να αξιοποιηθεί. Να μπουν τα παιδιά μας, να πάρουν και αυτά λίγη χαρά και λίγη ελπίδα. Ο Θεός να σας ευλογεί και να καρποφορεί στα έργα σας. Κύριο κύριο Νικόλαο, την κυρία την Περιφερειάρχη, κυρία Κισκύρα, τον κύριο Κορδοματέα Θεόδωρο, διευθυντή της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Λαντζάκη Μιχάλη, διευθυντή της Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Γιδόπουλο, υποδιοικητή του τοπικού αστυνομικού τμήματος, τους περιφερειακούς συμβούλους, κύριο Γάκη Αντώνιο, κυρία Φεντούλη Δεσποινά, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Κόλια, τους αντιδημάρχους, κύριο Τσιπίλογλου, κύριο Τσαλικίδη, κύριο Ζεκάκο, κύριο Δημητρίου, κύριο Πέγκα, κυρία Πρίφτη, τους τοπικούς συμβούλους της κοινότητας Αναβίσου, τον πρόεδρο κύριο Χαρίτο, τον αντιπρόεδρο κύριο Τροχίδη, την κυρία Χατζημιχαηλίδου Χαρά, τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Σαρονικού, κύριο Καραγιάννη, κύριο Κωνσταντέλο, κύριο Αθανασόπουλο, κύριο Λιοδακάκη, επίσης τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο Αναβίσου, τον κύριο Χατζηρουσέα, τους προέδρους και τα μέλη των πολιτιστικών και εξοραϊστικών συλλόγων της Αναβίσου και καλώ τον αντιδήμαρχο κύριο Τζιβίλο Γλουγιώργιο να πούμε. Καλημέρα σας. Σεβασμιότατε. Χάσε το μικρόφωνο. Σεβαστοί πατέρες. Πέφτει ρε. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Κισκύρα, κύριε Αντιδήμαρχη, κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί, Τοπικοί και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, φίλοι εκπαιδευτικοί, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να παραβρίσκεστε εδώ μαζί μας, συμμετέχοντας στην ιδιαίτερη χαρά μας για να θεμελιώσουμε το καινούριο κτίριο του δεύτερου παιδικού σταθμού της Δημοτικής Κοινότητας Αναβίσου και του Καλλικρατικού Δήμου Σαρονικού. Και είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά τόσο για μένα, για τους Δημοτικούς Συμβούλους του Διαμερίσματος, όσο και για τη Δημοτική Αρχή, γιατί εδώ θα φιλοξενηθούν παιδιά από την περιοχή μας. Ο χώρος αυτός που θα στεγάσει τα παιδιά μας ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης και ικανοποιεί την αισθητική μας αντίληψη. Με τη λειτουργία αυτού του σταθμού προσθέτουμε ακόμα ένα λιθαράκι στη θεμελιώδη κοινωνική υποχρέωση του Δήμου μας προς την εργαζόμενη μητέρα και κατ' επέκταση προς την αναβησιώτικη οικογένεια. Πρωτίστως όμως προς τα παιδιά, στα οποία καλούμαστε να προσφέρουμε ένα ζεστό, οικογενειακό και ασφαλές περιβάλλον. Να τα οδηγήσουμε στα πρώτα βήματά τους στην κοινωνία. Να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν την προσωπικότητα και τις ικανότητές τους και να τα προετοιμάσουμε για το σχολικό περιβάλλον που θα ακολουθήσει. Είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά και εντυπωσιακό ταυτόχρονα το πώς αλλάζει η συμπεριφορά και ο ψυχισμός των παιδιών από το πρώτο διάστημα της φιλοξενίας τους στους παιδικούς σταθμούς.
Ο μεγάλος Ρωμαίος ρήτορας και φιλόσοφος Κικέρονας έλεγε ότι «Πολλά παιδιά, πολλές κοτούρες. Κανένα παιδί, καμιά χαρά». Εμείς λοιπόν επιλέγουμε τις πολλές κοτούρες για να έχουμε πολλές χαρές. Και τώρα και στο μέλλον. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας. Και η σωστή αγωγή στις ηλικίες αυτές δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υγιή εξέλιξη και ομαλή ένταξη στην κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, το κτίριο που θεμελιώνουμε σήμερα είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 με αρχικό προϋπολογισμό 1.186.387 ευρώ. Μετά τη δημοπράτηση, για όσους δεν το είχαν καταλάβει, το έργο έχει προϋπολογισμό 605.077 ευρώ και κατασκευάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου για να φιλοξενήσει περίπου 50 παιδιά. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στο σχεδιασμό και στη χρηματοδότηση αυτού του έργου. Ιδιαίτερα, τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Σγουρό, την κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Κισκύρα, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τη Διαχειριστική Αρχή, τους κυρίους Καρδοματέα, Λέμα, Καρατζά, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, δεν θα παραλείψω να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι στον κύριο Σγουρό και στη Διαχειριστική Αρχή για τη χρηματοδότηση του μεγάλου έργου, το οποίο ήδη βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης. Μιλάω για το έργο των 18.300.000, όπου θα δώσει πνοή στην Ανάβησο, θα ξεμπλοκάρει την Α κατοικία. Νομίζω ότι πραγματικά τους χρειάζεται ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και βέβαια περιμένουμε κι άλλα, κύριο Καρδοματέα. Περιμένουμε κι άλλα. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κτίριο απέναντι εδώ, το οποίο είναι... πρέπει να τελειώσει. Θα το δώσουμε από καλλιγραφία σου, Να δεσμευτείτε, ναι, αυτό που λέει η κυρία Κισκύρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ όλους σας που μας θυμίσατε με την ευχαριστία. Κύριε Δήμαρχο. Δύο λέξεις, δυόμιση. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχης, αγαπητοί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητά στελέχη, περιφερειακή σύμβουλη και αγαπητά στελέχη της Περιφέρειας, που είστε και συνεργάτες μας όλο αυτό το διάστημα. Πραγματικά, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, μετά από όλη αυτή την κατάθλιψη που περνάμε το τελευταίο διάστημα, σήμερα είναι μια μέρα για χαμόγελο και αισιοδοξία. Και μια και ο δεσπότης μας έγινε και λίγο δήμαρχος, το γιατρό να γίνω κι εγώ λίγο παπάς. Από εσάς θα αντιγράψω. Μας είπε λοιπόν σήμερα στον Κουβαρά, στη λειτουργία ο Σεβασμιότατος, ότι σήμερα ξεκινάει το Τριώδιο, που είναι μια περίοδος χαράς, εδώ μπορείτε να με διορθώσετε, και πνευματικής, που προετοιμαζόμαστε για το Πάσχα 10 εβδομάδες. Τα πιάσα καλά. 4 εβδομάδες είναι το Τριώδιο, που για μας είναι και απόκριες, και 6 εβδομάδες η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να ετοιμαστούμε. 3, 6 και 1, ξέρεις, τη Μεγάλη Εβδομάδα, ναι. Να το πούμε πια σε διαβαστική. Αυτό λέω, να μπαίνεις σε ξένα χωράφια, συνήθως την πατάς. Λοιπόν, μια και είναι έτσι η περίοδος που τουλάχιστον πνευματικά και θρησκευτικά είναι μια περίοδος χαράς, τουλάχιστον να είναι και μια ελπίδα για την κοινωνία μας, να σημάνει κάποια πράγματα ότι πρέπει να αλλάξουν αυτά που γίνονται και πρέπει να τα αλλάξουμε αυτά που γίνονται. Για να ολοκληρωθεί και εκεί το αντιπλημμυρικό, για το Λαγονίσι υπογράφουμε και ξεκινάμε σύμβαση 3,5 εκατομμυρίων ένα αντιπλημμυρικό στο... εδώ που είναι το Ίδρυμα, όπως πάμε πριν από το Λαγονίσι, και βεβαίως φτιάχτηκε και το αντιπλημμυρικό στην Καλυβίων που τώρα κατασκευάζεται, αξίας όλο το έργο αυτό είναι 28 εκατομμύρια και εκεί έγινε ένα τεράστιο αντιπλημμυρικό. Προσπαθούμε λοιπόν να θωρακίσουμε την περιοχή που είναι πραγματικά έργα υποδομής.
Παράλληλα ξεκινάει τώρα μέσα στο 2013 και το αποχετευτικό ακαθάρτων, 78 εκατομμύρια προϋπολογισμό και μάλιστα έχει τελειώσει η φάση και περιμένουμε την έγκριση από την ΕΙΔΑΠ να δημοπρατήσουμε πρώτα το κομμάτι αυτό εδώ, Ανάβησο, Φωκαία και Σαρονίδα. Αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΡΑ. Λοιπόν, δεν λέω τι άλλα μας έχετε δώσει σαν ΕΣΠΑ, μη θεωρηθεί ή ότι σας κάνουμε προπαγάνδα για να σας ψηφίσουν ή μήπως δεν μας δώσετε άλλα. Δεν μας έχει δώσει τίποτα άλλο η περιφέρεια. Έχουμε και έχουμε παιδικούς σταθμούς δύο, έχουμε αντικαταστάσεις οβρίων. Κάτσε να τα θυμηθώ τώρα, δεν θυμάμαι, πάση περιπτώσει. Χρειάζεται? Όχι. Okay. Λοιπόν, θέλουμε να σας έχουμε δίπλα μας αυτές τις προσπάθειες, διότι αυτά δεν είναι μόνο έργα που αφορούν την περιοχή μας, αλλά αφορούν και το κράτος μας. Θα διαβάζετε από τις εφημερίδες ότι με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, έχουμε δυσκολία και σαν κράτος να απορροφήσουμε ευρωπαϊκά χρήματα. Έχουμε φόβο ευρωπαϊκά κονδύλια να γυρίσουν πίσω. Εάν λοιπόν κάνουμε συντονισμένες ενέργειες, πρόγραμμα σωστό, σωστές μελέτες, δεν συμβάλλουμε μόνο στην περιοχή, αλλά συμβάλλουμε και στην εθνική ανάγκη που είναι να απορροφήσουμε χρήματα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, για την αποκατάσταση. Α, τα μην τα πούμε. Την αποκατάσταση των χωματερών κτλ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Και το μήνυμα το σημερινό, όσο μπορούμε να το περάσουμε και στην κοινωνία, να χαμογελάμε και ελπίδα. Την έχουμε πραγματικά το χαμόγελο ανάγκη. Ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Συγχαρητήρια, ξέχασα να πω βεβαίως, και στους παράγοντες του Δήμου. Στον Γιώργο τον Τριβίλογο, στον Ανδρέα τον Κωνσταντέλο που είναι μηχανικής, στην τεχνική μας υπηρεσία, σε όλους όσους βοήθησαν, το Θανάση τον Καραγιάννη, αλλά και το τοπικό συμβούλιο εδώ της κοινότητας που παραχώρησε το χώρο της Αναβήσου και ξεκίνησε αυτό το έργο που εύχομαι και εγώ να έχει τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω αν ξέχασα κανένα, το μικρόφωνο τα έχει αυτά. Και ξεκινάμε κόσμο. Λοιπόν, για την περιφερειά, θα σου λέτε κι εσείς δυο λόγια, όχι σαν και εμένα που έχω από μια ώρα. Εγκάλυψε ο Δήμαρχος. Λοιπόν, καλημέρα σας. Και από μένα και από τον Περιφερειάρχη τον Γιάννη του Σβουρό, ο οποίος δεν είναι απόν, γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι παρόν παντού, μέσα από τα έργα του, σε όλους τους Δήμους Ανατολικής Αττικής. Σεβασμιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε βεβαίως για τη θεμελίωση του συγκεκριμένου παιδικού σταθμού, αλλά η Περιφέρεια Αττικής έχει εντάξει από τον Ιούλιο του 2011 που έχει το ΠΕΠ Αττικής μέχρι σήμερα 20 παιδικούς σταθμούς σε όλη την περιφέρεια. Από τους 20, το 1 τέταρτο, οι 5 παιδικοί σταθμοί ανήκουν στην Ανατολική Αττική. Και ιδίως στο Σαρονικό. Πάντα με καλύπτει ο Πέτρος ο Φιλίππο και χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα, γιατί πραγματικά είναι η μέρα χαράς, όχι μόνο για τον γραφικό και τον παιδικό σταθμό που θα φιλοξενήσει 24 νύφια και 6 βρέφη, αν θυμάμαι καλά. 24 σαγαδιά στην πράξη είναι πολλά. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά γιατί χαίρομαι και σας το λέω από καρδιάς, το ότι ο Πέτρος ο Φιλίππου, που κάθε μέρα έχει αγωνία και έχουμε άριστη συνεργασία, βρίσκομαι εδώ και ακούω από τον ίδιο το Δήμαρχο να λέει τα έργα της περιφέρειας. Δεν χρειάζεται λοιπόν για αυτά τα έργα να προσθέσω το παραμικρό. Το μόνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι η προτεραιότητά μας στην Ανατολική Αττική, που δεν είναι πια ένας χώρος που καλύπτει μόνο παραθαριστικές κατοικίες, αλλά είναι μόνιμες κατοικίες, και ο πληθυσμός με την τελευταία απογραφή γνωρίζετε πολύ καλά πόσο έχει αυξηθεί. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν, όχι δεν μειώθηκε, αυτά σας τα βγάζανε, όχι, ξέρω πολύ καλά τι λέω Γιώργο. Η τελευταία απόφαση που βγαίνει είναι με άλλα νούμερα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, όταν έχεις τέτοιο πληθυσμό και όταν έχεις πλέον μόνιμες κατοικίες, θα πρέπει να δεις σοβαρές υποδομές. Σοβαρές υποδομές που αφορούν και τα έργα που ανέφερε ο Δήμαρχος, διαχείριση απορριμμάτων, τα κέλ που είμαστε σε καλό δρόμο, είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, είναι τα έργα κοινωνικής υποδομής, είτε λέγονται καμπή είτε παιδική σταθμή, και ένα άλλο το οποίο μου το λέγατε πριν πάρω το λόγο, στα πηγαδάκια, και έχετε απόλυτο δίκιο, είναι αυτό που μας καίει πολλά χρόνια στην Ανατολική Αττική, όσοι μένουμε σαν πολίτες Ανατολικής Αττικής, είναι η χρήση γης και τα ρέματα. Αυτό πια πρέπει να καθαρίσει. Όπως λέμε, πέστε μας ποιο είναι δάσος, για να ξέρουμε μετά από τόσα χρόνια τι λέμε δάσος και ποιο είναι δάσος, το ίδιο ισχύει και για τα ρέματα.
και θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με το υπεχοδέ, γιατί όλο το βάρος αυτό δεν το έχει αναλάβει η περιφέρεια. Βέβαια, αν το είχε αναλάβει, επειδή εμπιστεύομαι απόλυτα τον κύριο Καρδωματία, σίγουρα θα ήμασταν, αν όχι 10 βήματα μπροστά, τουλάχιστον 2 βήματα περισσότερο. Ενώ το υπεχοδέ έχει μελέτες οι οποίες είναι 25 ετών και 25 ετών μελέτες, χωρίς αποτέλεσμα, είναι πολύ αρνητικό. Χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσατε. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους του Περιφερειάρχη και εύχομαι να συναντιόμαστε πάντα σε τέτοιες ευχάριστες στιγμές και να θεμελιώνουμε καινούργια έργα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος και της Περιφέρειας αλλά και του Δημάρχου με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες. Βέβαια, αν χρειαστεί να είμαστε και σε δύσκολες στιγμές, εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ότι να είμαστε ευχάριστοι. Ήρθες από την Αθήνα και θα μας δώσεις. Τι θα τους κάνουμε αυτούς, τον ξάδερφο. Θα τους κάνουμε αυτούς. Πα, έλεγε πλακτήρες ο άνθρωπος. Έλα, έλα, έλα. Δεν εννοούσε αυτό. Τι κάνει, καλά είσαι. Πού είσαι. Πω. Πατριώτησα.